Ακόμα βαθύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις ήταν η επιβράδυνση της οικονομίας στην Ιαπωνία το τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα, το Ιαπωνικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση. Οι επιπτώσεις από την αύξηση του ΦΠΑ τον Απρίλιο ήταν πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είχε προβλέψει η κυβέρνηση του Σίντζο Άμπε, η οποία αναγκάστηκε σε προώρες εκλογές μετά την ανακοίνωση των πρώτων στοιχείων για επιβράδυνση της οικονομίας. Μία δεύτερη αύξηση του ΦΠΑ που είχε εξαγγελθεί για το 2015 έχει μπει στον πάγο.